καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι, κυρία Φέ. Κοιτάξτε τι σας έχω. 15.000 ευρώ δωρεπιταγή, κρούπο, κουτσίνο, λεβεντάκι. Σήμερα είναι Μεγάλη Τρίτη, αύριο Μεγάλη Τετάρτη, επιτέλους η μεγάλη κλήρωση. Αλλάζουμε τα πάντα στο σπίτι. Κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευές, ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες και πόρτα ασφάλειας. Όλα αυτά μέχρι 15.000 ευρώ. Και όσοι τηλεφωνήσετε σήμερα, στείλετε μήνυμα, θα τσιμπήσετε και 5 αρνάκια. 5 νικητές θα πάρουν το αρνί του Πάσχα από την εταιρεία Σελάχας που έχει την έδρα της στην Μυτιλίνη. Θέλω να καλέσετε τώρα για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση αύριο Τετάρτη και σήμερα τα αρνάκια μας. Θεούλα μου. Θεούλα μου. Να πω κάτι. Είδατε χθες τον Τάνο που μίλησε με την Ειρήνη? Ναι, ήρθαν κοντά. Ήρθαν κοντά. Τον έπιασε η Ειρήνη, η οποία είπε ότι τον τεστάρει κιόλας για να δει αν είναι καλός ή όχι. Να, η Ειρήνη έτσι ζήτησε να μιλήσουν. Η Ειρήνη πήγαν και μιλήσανε. Ουσιαστικά η Ειρήνη με τον Τάνο ήταν η μόνη που είχαν επικοινωνία. Στην Ειρήνη δεν μιλούσε κανένα άλλο, μόνο ο Τάνο λίγο την πλησίαζε και χθες τα αγωνίσματα φάνηκε ότι πήγαινε μόνο αυτό και τη έλεγε συγχαρητήρια κτλ. Και μπράβο και τη έδινε στήριξη. Και χθες κάτσανε λοιπόν στην παραλία, τα είπαν μια χαρά. Τι δύο πιστεύει? Θα ψάξαν όλου του υπόλοιπου. Γιατί έγινε? Γιατί στο συμβούλιο η Ειρήνη τον στήριξε. Επειδή ότι όλοι τον ψηφίσανε, έγινε και λέει ότι ψηφίζεται, λέει, τον Τάνο που είναι ο καλύτερο παίκτη στα αγωνίσματα. Κάτι λέει αυτό. Δεν μου ξεκαθάρισε χθες η Ειρήνη ότι υποτίθεται ψηφίζει αυτόν που είναι ο πιο αδύναμο. Ναι. Και μετά από τόσε ψηφοφορίε υπάρχει κλίκα και δεν ψηφίζουν τον αδύναμο. Αυτό είναι ο προβληματισμό τη. Φυσάει και το γιαούρτι το μεταξύ, γιατί είχε δώσει εμπιστοσύνη σε ένα-δύο άτομα. Και μετά την άφησαν μόνοι τους. Εσείς τα βλέπετε πολύ επιφανειακά, λοιπόν. Για πες. Κάνε μου λίγο τη χάρη να καταλάβω, σε παρακαλώ. Τι θέλεις, κορίτσι μου, τι θέλεις. Το βαρύ πυροβολικό survival. Εσύ έχεις μια άλλη σκέψη. Έχω μια άλλη σκέψη. Κάνεις μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Και τέταρτη. Και τέταρτη. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις και την ψηφοφορία. Όταν ο Χαταπάκης ρωτούσε την Ειρήνη συνέχεια τι εννοείς και τι εννοείς, φάνηκε σαν να θέλει να την ξεπροστιάσει για κάτι. Ναι, μόνο που είναι το αντίθετο. Ναι. Της έλεγε τι είναι αυτό, τη ρωτούσε, που εγώ θεωρήσω ότι το έλεγα και στην παρέα. Και η Ειρήνη απάντησε λέγοντας ότι σου εκμυστηρεύτηκα κάποια πράγματα δικά μου. Και ένα και δύο και τρία. Και τα είπες όλα στα κορίτσια, την Ευρυδίκη, Λάουρα, Παύλα, Κουτσομπόλε, Σόφη, Πασχάλη, οι οποίες τα είπανε παντού. Και εγώ το βρίσκω εξαιρετικά απρεπές, η Ευρυδίκη, μια γυναίκα, να βγαίνει να λέει και να μιλάει για γυναικολογικά. Μια γυναίκα δεν το λέει ποτέ αυτό. Όχι, είναι πολύ άκομψο. Είναι απρεπές. Όχι μόνο για γυναικολογικά. Είχε εκμυστηρευτεί, όπως φάνηκε, η Ειρήνη. Δεν είσαι γυναίκα, δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να το πεις. Είναι απρεπές. Μια γυναίκα να λέει αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο. Συνεχίζω. Δεν είπα ότι δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχε πει, ρε παιδί μου, ότι είχε πει στο Χαταμπάκη ότι έχει κάποια πίεση ψυχολογική κτλ. Και πήγε ο Χαταμπάκης και το είπε στις άλλες τις. Μην τις πω. Πώς να τις πω. Κουτσομπόλες. Πώς να τις πω. Κουτσομπόλες. Τις κότες τις άλλες. Δεν το δέχομαι. Για βαραίνει το παιχνίδι. Βαραίνει. Λοιπόν, και πήγε λοιπόν ο Χαταμπάκης και τους το είπε και γύρισε η Ευρυδίκη και έλεγε, παιδιά, έχει ψυχολογικά η άλλη και όποιος έχει ψυχολογικά να σηκωθεί να φύγει. Έτσι. Καταλαβες. Δηλαδή γι' αυτό η Ειρήνη τα πήρε με το Χαταμπάκη και είπε ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Εγώ κοντζά γαϊδούρια για να μαλώνω γι' αυτά. Ναι, και επίσης, παιδιά, μου επιτρέψτε να πω, η Παπαδοπούλου λίγο το ζει παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή, κοίτα να δεις. Σκέφτεται. Όχι. Λέει αυτά που σκέφτεται. Σκέφτεται πολύ. Έχει πέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η Παπαδοπούλου λίγο έχει σαντάρει, αλλά δεν είναι. Αλλά λέει σωστά πράγματα. Μπορεί να γίνεται μοντάζ και αυτά που όλα που λέει να παίζουν όλα. Φέη, να σου πω κάτι. Κάποιος άνθρωπος έχει λιγότερες αντοχές στην πείνα. Πεινάει περισσότερο. Απ' την άλλη, είναι πολύ άσχημο να έχεις εναντίον σου 9 άτομα. Τα βλέπεις και λίγο συνωμοσία όλα. Τι bullying, Τρόι. Bullying. Να σου πω κάτι. Το είπε και η ίδια ότι όταν ήμουν μικρή το είχα ξαναζήσει αυτό. Το έχει πει και στη συνέντευξη. Τι, ότι. Όταν επέστρεψε. Γιατί μην ξεχνάς ότι δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχει έρθει. Είναι από τη Γεωργία η καταγωγή της. Από το Καζακστάν, αν δεν κάνω λάθος. Από το Καζακστάν. Ήρθε λοιπόν ως μεταναστάκι και δέχτηκε. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν πολύ σκληρά. Ξέρεις τι είπε. Είπε ότι αυτά που είχα ζήσει τότε. Νομίζω ότι τα έχω ξεπεράσει. Έτσι. Ήρθαν πάλι αλλά στο μυαλό τώρα, το να, να είναι μια παρέα και εγώ να είμαι εκτός. Αναβιώνουν το ξαναζεί. Ίσως γι' αυτό να βλέπεις και μια υπερβολή, κατάλαβες, το λόγο της. Μα δεν έχει φάει κιόλας, είναι και άλλες συνθήκες. Όχι, έχει, εξαρτάται και με τα βιώματά σου, κατάλαβες. Δεν έχουν περίοδο πολλές, δεν παιδιά, είναι παιδιά, να δούμε όμως γιατί σε όλη κατάσταση. Στα αγωνίσματα παίζει η Ειρήνη, παιδιά, και δεν ακούγεται κιχ. Δηλαδή, ενώ όλους τους άλλους λένε μπράβο, 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 τους αποθεώνουν. Τα τσουράκια όμως τα φάγανε. Δεν ακούγεται κιχ. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να δούμε. Ειρήνη γερά με τσαμπουκά. Θέλω να δούμε λίγο το
κέντημα μετά του Παρτσόλη, γιατί έχουμε κέντημα εμείς στα Βροβελονιά. Άρα δηλαδή ο Ντάνος τα ξεκαθάρισε όλα με την Ειρήνη. Ναι, και επίσης είδαμε και το Λάμπρο Χούτο, Παύλα υπαρχηγό της Κλίκας. Ο Ντάνος ψήφισε το Χαταμπάκι για να βεβαίως, ξεκάθαρα. Ναι. Και πότε έχουμε αποχώρηση. Και μάλιστα και με τη δικαιολογία του ότι δεν φέρεται σωστά και δεν συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται. Οπότε, οπότε έχει καταλάβει και ο Ντάνος τι παίζεται. Για το Χαταμπάκι. Για το Χαταμπάκι. Α, κάτσε μετά που είπε ο Ντάνος. Παιδιά, μη σκιάζεστε. Δεν σου τον Ντάνο. Λοιπόν, ακούστε και τώρα. Και βέβαια αποκαλύφθηκε και το πραγματικό πρόσωπο του Λάμπρου Χούτ που έβγαλε το προσωπείο και είπε. Για να ακούσουμε και να δούμε. Τι είπε, τι είπε. Για να δούμε. Θα το δούμε και θα. Μεγάλη τρίτη βοήθειά μας σήμερα. Με την Ειρήνη είμαι ο μόνος που συζητάει τον τελευταίο καιρό μαζί της και όταν συζητάει μιλάει. Γιατί λίγο πολύ οι υπόλοιποι έχουν ένα γεια έως καθόλου γεια. Ο Γιώργος μου ρίχνει πάρα πολλές γέφυρες από το χθεσινό συμβούλιο και επειδή όλο αυτό μου είναι καχύποπτο, γι' αυτό και περνάει και όλη αυτή την πίεση. Σε πόσες μέρες φεύγω? Δεν φεύγω. Προλαβαίνω Πάσχα, πες μόνο αυτό. Πάσχα θα κάνεις εδώ μαζί μας. Δεν είναι ώρα ακόμα να φύγεις. Δεν είναι σωστό να φύγεις. Για ποιος είναι σωστό να φύγει? Ούτε εσύ, ούτε ο Χρανιώτης. Και σωστό να φύγει είναι η Ειρήνη. Ό,τι και να κάνεις, αυτός που θέλει να σε ξεκάνει, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από το χθεσινό συμβούλιο, πάλι θα θέλει να σε ξεκάνει. Άρα γιατί να καθόμαστε να αποσποιούμαστε? Από τους τρεις, νομίζω θα έπρεπε να αποχωρήσει ο Ντάνος. Και έπρεπε να γίνουμε κατίνες μέσα στο συμβούλιο και να απαντάω και να... Σε κατίνα όταν λες την αλήθεια και λες τα πράγματα με το όνομά του. Να προστατευτώ σε ποιον, σε έναν ο οποίος δεν σέβομαι τον λόγο του. Τι, να γίνουμε κατίνες. Ειρήνη. Το ψήφισες? Από μένα πήρε το ψήφισμα. Και ψήφισα λέγοντας ότι σε ψηφίζω γιατί ο λόγος σου δεν συμβαδίζει με τα λεγόμενά μου, με τα λεγόμενά σου και ότι είμαι αντίθετος εντελώς σε αυτό που κάνεις. Θα μου ήταν πιο ευχάριστο να έχω έναν έτσι με κάποιον να συνομιλώ ή να μην παραμιλάω πάλι μόνη μου. Έναν σε εισαγωγικά σύμμαχο. Κοίτα, μην πας στον καθρέφτη και είναι μια άλλη. Και τα λέω και λίγο σκιαθήτικα. Τα λέω και λίγο σκιαθήτικα. Τα λέω και λίγο σκιαθήτικα. Τελικά κατάλαβα χθες στο συμβούλιο ότι υπάρχει Θεός. Ο Αγγελόπουλος είναι, θεωρώ, ο καλύτερος παίκτης από εκεί και είναι προτινόμενος. Είναι πάρα πολύ περίεργο έως ύποπτο. Θεωρώ ότι υπάρχει ζήλια απέναντί του, ότι υπάρχει μια ομάδα από εκεί που ψηφίζει και ο Γιώργος δεν ανοίξει αυτή την ομάδα. Οπότε έφαγε 5 ψήφους, όπως είχα φάει και εγώ 5 ψήφους πριν μια εβδομάδα. Οι 5 που ψήφισαν τον Ντάνο και είναι και οι ίδιοι που ψήφισαν και εμένα, λογικά θα είναι Στέλιος, Λάμπρος, Ευρυδίκη, Μπο, Λάουρα, πιθανόν. Ειρήνη! Μαΐτες, 4, διέσιμη, 2! Ειρήνη is going for the victory! Ειρήνη! Ειρήνη wins! Διέσιμη wins! Γιατί από εδώ το ανοίγει? Ειρήνη wins! Δεν ήταν όταν ανοίγει. Δεν ήταν όταν ανοίγει. Στην Ελλάδα γιατί είχε κάποια δουλειά και έπρεπε υποχρεωτικά να έρθει για 1-2 μέρες και ήταν και ο Τούρκος. Ωραίος! Εξαιρετικός στην παρουσία. Εξαιρετικός, άλλο πράγμα. Καλά, μόνο εσύ το λες, Στέφανε, αυτό δεν είναι. Συγγνώμη, όταν του πρωτομίλησε ήταν εξαιρετικό. Βρέσει, Στέφανε. Δεν ξέρετε ποιο είναι αυτό. Θυμάστε τότε με τι τηλεοπτικές άδειες που είχε έρθει ένα Τούρκος και είχε μιλήσει με τον Τζίπρα και είχε γίνει χαμός. Αυτό ήταν που ήθελε να πάρει κανάλι στην Ελλάδα. Ωραία. Πέραν αυτού όμως. Βλέπουμε ότι όταν. Μην τη φορτώνει. Έτσι. Ω παλιάρα, παιδιά, τα είπε όλα χθες. Μας έκανε κάνει κάτω. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Έως παλιάρα ξεσπάθωσε, τα είπε όλα, είπε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ξεκάθαρο. Να δούμε την Κλίκα, βρε Φέη. Να δούμε την Κλίκα. Για να δούμε την Κλίκα, παρακαλώ. Ο παλιάρα μίλησε ξεκάθαρα τώρα για Κλίκα. Ναι. Εγώ πήρα 5 ψήφους. Του ίδιου παίρνει αυτό. Αυτό κάνει και στον Τάνο. Ωραία, να δούμε την Κλίκα, παρακαλώ. Να την η Κλίκα. Λοιπόν, Χανταμπάκη, αρχηγό τη Κλίκα. Αλήθεια. Λες ένα αρχηγό, Ελένα. Όχι, λέω είναι. Τώρα δεν ξέρω από αύριο ποιο θα είναι αρχηγό, αλλά δεν έχει σημασία. Λέμε τώρα, πάμε στον επόμενο. Μπο. Όχι, ρε παιδιά, το φιλαράκι μου, κάτσε μισό λεπτό. Η ουρά του Χανταμπάκη. Το στόμα έχει μιλιά, δεν έχει. Στέφανε, ο Μπό δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα, το δέχομαι.
Ότι δεν του φτάνει το φαγητό, το δέχομαι. Και ότι ψηφίζει ό,τι ψηφίζει ο Χαταμπάκης. Δεν μιλάει ο Μπόγια Ίντρικα. Ψηφίζει ό,τι ψηφίζει ο Χαταμπάκης. Και δεν προσφέρει από ό,τι πιστεύω ότι βαριέται. Και γιατί ψηφίζει. Και γιατί πήγε να βαριέται. Γιατί να μην ψηφίσει τον πιο αδύναμο και να ψηφίσει. Γιατί ο πιο αδύναμο είναι αυτό. Γιατί βαριέται να ψηφίσει, όπω ξέρω εγώ. Στέφανε, η ψυχολογία, Στέφανε, η ψυχολογία τη κλίκα πάντα είναι μία από καταβολή κόσμου. Υπάρχουν τρει δυνατοί. Που αυτή τη στιγμή είναι ο Χανταμπάκης, η Ευρυδίκη και ο Χούτος. Και οι δύο εννοείς, αδύναμοι έτσι. Γενικότερα ναι. Και στις δουλειές της παραλίας. Ο Μπό και η Λάουρα. Αυτοί οι δύο πάντα χρησιμεύουν όταν φτάσουν τα δύσκολα να τους πετάξουν επειδή από την κλίκα. Επειδή έχει μείνει μισό στο φιλαράκι που να μην είναι αυτοί που στις ταινίες ξαφνικά με τα σκοτώνουν. Αφήστε τον πω μου κάτω. Και εμείς το ξέρετε. Στέφανε, στις ταινίες που σκοτώνονται είναι δευτεραγωνιστές και συνεχίζεται κανονικά το έργο και δεν σκοτώνονται. Ακριβώς. Αυτό. Επίσης, άμα φύγει ο Στέλιος, μετά αρχηγός, ποιος θα γίνει. Ο Χούτος νομίζω. Ο Χούτος φαίνεται από χθες. Φαίνεται. Ο Χούτος είναι έτοιμος. Έχω να σας πω ότι σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, οι δύο ομάδες θα γίνουν μία. Ναι. Που σημαίνει ότι καθένας, ο κάθε ένας θα παίζει για την πάρτη του. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, ότι όταν γίνεις ένα, θέλεις να έχεις αντιπάλους τους πιο αδύναμους. Όχι τους πιο δυνατούς. Άρα θέλουν να βγάλουν έξω τους δυνατούς. Θέλουν να βγάλουν έξω τους δυνατούς για να μείνει ο Μπό και η Λάουρα ωραιότατα. Δεν έχουν ψηφίσει ποτέ. Δεν έχουν σταυρώσει παιχνίδι. Μου κάνει εντύπωση που τώρα κάθεται εκεί. Ναι. Ρε παιδί μου, τώρα δεν θα το πω αυτό. Μην το πεις. Θέλω να πω, είσαι σε μία δουλειά. Ναι. Θέλεις καραγκιά, θέλετε από το κοντρόλ να το ακούσετε τώρα. Ναι. Ωραία. Θα μιλήσω. Οκ. Να. Λοιπόν, είσαι σε μία δουλειά, ωραία. Εάν είσαι, θέλεις να εξελιχθείς τη δουλειά σου, προσπαθείς με κάθε τρόπο να εξελιχθείς. Ωραία. Ναι. Ο Στέλιος ο Χανταμπάκης που γράφει κάτω, ας πούμε, όταν βλέπεις το Survivor παρουσιαστής μοντέλο. Αυτό γράφει. Δεν έδειξε μέχρι στιγμής στις δουλειές του ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πολεμεί. Η Σάσα δηλαδή θα πάει να κάνει συνεντεύξεις. Ο εσύ το πολεμάς. Θα πας τώρα να φέρεις αυτό. Ο Στέφανος, ο Θέμης. Ναι. Όλοι οι οποίοι. Προσπαθείς να εξελιχθείς. Και αυτός τρέχει. Το εξελισσόταν, ναι. Προσπαθώ. Δηλαδή αυτόν τον τρόπο σκέψης τώρα, να κάτσει, να σκεφτεί, που είναι ευφιέστατο. Όχι, ποιος είναι ο δυνατός να πάρω μαζί μου τους αδύναμους, να διώξω τον δυνατό. Έτσι είναι η στρατηγική, βρε Φέη μου. Αλλά γιατί να μην το κάνει, να σου πω κάτι. Όταν το παιχνίδι δεν το κάνεις και στην δουλειά. Υπάρχουν 100.000 ευρώ. Υπάρχει μια ημερομηνία λήξης και σου λέει τον Ιούνιο κάποιος θα πάρει 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Είναι αλλιώς. Δεν το κάνει. Πάντως για να κλείσουμε. Εδώ είναι άλλο σωστό. Για να κλείσουμε, θα σας αφήσω. Εγώ δεν διαφωνώ με τη Φέη, γιατί βγάζουν και στοιχεία του χαρακτήρα. Σωστό. Λάει και είναι διωγγωμένο, Φέη, αυτό σου λέω. Πάντως, για να κλείσουμε, φίλοι μου, και οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Θέλω να σας πω ότι σήμερα που είναι η αποχώρηση, είναι υποψήφιοι Χανταμπάκης. Εσύ είσαι σίγουρο ότι θα φύγει ο Χανταμπάκης. Έχω μία πληροφορία, θα σας την πω έτσι. Έτσι, γενικότερα και την αφήνω. Ότι υπάρχει ρεκόρ τηλεφωνημάτων υπέρ του Ντάνου. Και δεν λέω τίποτα άλλο. Γεια σας! Δεν μπορείς να ψηφίσεις το Χανταμπάκη να πει. Άρα, αν φύγει ο Χανταμπάκης, τι γίνεται. Άμα φύγει ο Χανταμπάκης, θα κάνει Πάσχα στο σπίτι του. Τι θα κάνει, ρε παιδί μου, τι θα γίνει μετά με την κλίκα. Θα μείνει λίγο με κομμένα τα φτερά. Εμένα δεν μου άρεσε και αυτό που είπε η Ευρυδίκη για. Ήταν πολύ άσχημο και εγώ θεωρώ ότι είναι γενικώς απρεπές. Είναι απρεπής η συμπεριφορά της, θα έλεγα. Όχι, ξέρεις τι δεν μου άρεσε. Γιατί δεν ρωτάω και μου λέτε. Και σου σου επειδή μου θέλεις να ψηφίσεις κάποιον. Έτσι. Δεν λες 100 φορές συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Είναι λίγο φάσκες και αντιφάσκες και θες να καλύψεις την πραγματική αιτία. Όταν ψηφίζεις, είναι σαν να μην. Έτσι είναι. Λες. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Οι πράξεις μετράνε άλλωστε. Πάνω σε εγώ πιστεύω παιδιά ότι ο Χανιώτης θα πάει κοντά στην Παπαδοπούλου και στον Τάνο στο τέλος. Και εγώ το πιστεύω. Γιατί έχουν αρχίσει και τον διώχνουν για αυτό. Όσο η Παπαδοπούλου υπάρχει ακόμα. Γιατί τη βλέπω λίγο τσίτα. Την έχουν τρελάνει, ε. Ναι, μην ξεχνάς ότι ο κόσμος.